Ερασιτέχνης αποδείχτηκε ότι ήταν ο δράστης της χθεσινής κακόγους της φάρσας που προειδοποιούσε για έκρηξη βόμβα στα δικαστήρια Χανίων. Οι άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφάλειας δεν άργησαν να τον εντοπίσουν, καθώς έκανε το λάθος να τηλεφωνήσει στην εισαγγελία εφετών από σταθερό τηλέφωνο και μάλιστα χωρίς απόκρυψη αριθμού. Πρόκειται για έναν 51χρονο διάδικο που μοναδικό σκοπό είχε να καθυστερήσει την εκδίκαση της υπόθεσής του. Απαράδεκτα πράγματα τώρα. Όλα αυτά λειτουργούν σε βάρος της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης και αυτό προσπαθούν αυτοί που παίρνουν τα ανώνυμα τηλέφωνα. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτό. Η κινητοποίηση των δικαστικών και αστυνομικών αρχών στα Χανιά για την σύλληψη του Φαρσέρη ήταν άμεση. Το καταγεγραμμένο τηλεφώνημα οδήγησε μέχρι το μεσημέρι στον εντοπισμό του. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι κάποιοι έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτά τα κακόγουστα αστεία? Ίσως η πολιτική μας. Ίσως η κακή πολιτική μας. Εξ αρχής είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο το χθεσινό περιστατικό να έχει σχέση με τις συνεχείς φάρσες για βόμβα στα τέλη Οκτωβρίου σε επιχειρήσεις και σε μουσεία των Χανίων και του Ηρακλείου. Και αυτό γιατί τότε το μήνυμα ήταν ηχογραφημένο από μια γυναικεία φωνή, ενώ τα χτυπήματα είχαν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά. Αυτή τη φορά επιβεβαιώθηκε η αρχική εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτό γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να γίνει το δικαστήριό του σήμερα. Συνήθως έτσι γίνεται. Ο 51χρονος συνελήφθη για διατάραξη δικαστικών υπηρεσιών και για απειλή και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Χανίων.